θα δημιουργήσουμε εδώ ένα έργο Scratch, το οποίο με τις εντολές του ασφαλώς θα αντιδρά στη web κάμερα. Έχουμε ήδη εδώ εγκαταστήσει, έχουμε φέρει μάλλον τις εντολές της προβολής από κάμερα και να δούμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε λιγάκι. Έστω ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η κάμερά μας ακόμα, μπορούμε λοιπόν εμείς να πούμε εδώ βίντεο ενεργοποιημένο. Αν κάνω κλικ θα πρέπει να έρθει, ωραία. Μπορούμε να ζητήσουμε βέβαια όταν γίνεται κλικ στην πράσινη σημαία, τότε το βίντεο να ενεργοποιείται. Πάμε λοιπόν πάλι εδώ στην παλέτα εντολών για το βίντεο. Μια ενδιαφέρουσα εντολή είναι αυτή εδώ, όρισε διαφάνεια βίντεο σε 50. Αυτό μου καθορίζει τη διαφάνεια του βίντεο όπως το λέει, για παράδειγμα στο 100. Έχω πλήρη διαφάνεια. Στο 10 φαίνομαι περισσότερο. Ας το αφήσουμε να είμαι λίγο διαφανής στο 50. Κάνω κλικ σε σημαία και ενεργοποιούνται αυτές εδώ οι εντολές. Το απλό σενάριο το οποίο μπορούμε να πούμε εδώ είναι όταν ανοιχνεύει το γατάκι μας μία κίνηση, το αντικείμενο, να λέει ένα γεια, το απλούστερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ας γίνεται για πάντα. Πάμε λοιπόν στα γνωστά, για πάντα, εάν. Το θέμα μου είναι να ανοιχνεύσει την κίνηση. Πάμε εδώ στις εντολές. Η εντολή που θα φέρουμε είναι αυτή εδώ. Η κίνηση, αν θα ανοιχνεύσει την κίνηση, εδώ βλέπουμε ότι μπορεί να έχει και κατεύθυνση. Αν ανοιχνεύσει λοιπόν μια κίνηση, το αντικείμενο, να πει ένα γεια. Η τιμή που μπορεί να πάρει η κίνηση είναι από 1 μέχρι 100, άρα θέλουμε έναν τελεστή. Εάν κίνηση επομένως για αντικείμενο, εδώ, είναι μεγαλύτερη από, ουσιαστικά η τιμή που βάζουμε δείχνει την ευαισθησία, ας το πούμε σε εισαγωγικά, του αντικειμένου όσον αφορά την κίνηση, 30. Λοιπόν, αν ανοιχνεύει κίνηση, να λέει ένα γεια. Κάτι πολύ απλό. Για ένα δευτερόλεπτο. Ας το δούμε λιγάκι. Εδώ είναι, προς το παρόν δεν ανοιχνεύει κάτι. Δεν το έχουμε και σε μεγάλη ευαισθησία. Μπορώ να κάνω όμως εγώ αυτό. Οπ, λέει γεια. Άτο. Το δέτε. Αυτό είναι. Φυσικά μπορούμε να το βάλουμε το αντικείμενο, να έχει έναν ήχο εκείνη τη στιγμή, να αλλάζει ενδυμασία, ό,τι θέλει. Να το. Αυτή.